Με ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε κατοίκον περιορισμό θα εκτελέσει την ποινή του ο Νικολάς Σαρκοζή, καθώς η γαλλική δικαιοσύνη, αφού τον έκρινε ένοχο για διαφθορά και αθέμητη άσκηση επιρροής, αποφάσισε να μην τον στείλει στη φυλακή. Στο πρώτο άκουσμα της καταδίκης του σε τριετή φυλάκιση, εκ των οποίων ο ένας χρόνος χωρίς αναστολή, ο Νικολάς Σαρκοζή χαιρέτησε με ένα νεύμα τους δημοσιογράφους, φεύγοντας πολύ βιαστικά από το δικαστικό μέγαρο. Είμαι θύμα ενός ανελέητου κυνηγιού μαγισσών, δήλωσε αργότερα ο Σαρκοζή, ο οποίος κρίθηκε ένοχος επειδή προσέφερε ως ρουσφέτη εργασία με χρυσή αμοιβή σε δικαστή στο Μονακό, με αντάλλαγμα να του δώσει απόρριτες πληροφορίες για την έρευνα σε βάρος του σχετικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Πρόκειται για το σκάνδαλο που στην ουσία κατάπιε το Σαρκοζή, καθώς η καμπάνια του είχε ως βασική χρηματοδότρια την πλουσιότερη γυναίκα της Γαλλίας, τη χρυσή κληρονόμο της Λορεάλ, Λιλιάν Μπετανκούρη, η οποία ωστόσο δεν ζει για να καταθέσει. Με μια τρυφερή φωτογραφία των δύο τους στο Instagram, η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας και πρώην supermodel Κάρλα Μπρούνι έσπευσε να τον στηρίξει. Τι τρελή σκληρότητα, αγάπη μου, Νικολά Σαρκοζή. Η μάχη συνεχίζεται, η αλήθεια θα αναδειχθεί. Αδικία. Ο Νικολά Σαρκοζή θα βρεθεί και πάλι ενώπιον των δικαστών στις 17 Μαρτίου για την υπόθεση Μπιγμαλίων, σχετικά με τις κατηγορίες περί χρηματοδότησης και της επόμενης προεκλογικής του εκστρατείας το 2012 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη, υπόθεση που έχει πάρει επίσης το δρόμο της δικαιοσύνης.